και φτάνει στο αποτέλεσμα της 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Οι συμμετοχές και δήλωσαν ότι θα παρευρεθούν είναι μεγάλος αριθμός και έτσι με την ενότητα και τον κοινό στόχο της ειρήνης θα φτάσουμε σε αποδεκτό αποτέλεσμα. Η Κύπρος και η Ελλάδα θέλουν να βάλουν άλλη μια φορά το λιθαράκι στον χρόνο να σπάσει το πεπρωμένο σε επιλογή. Θέλουμε να επιλέξουμε το πνεύμα του ελεύθερου πνεύμα του Ολυμπισμού και με κίνητρο να μείνουμε ελεύθεροι και να αποφασίζουμε, να τολμούμε και να σπάζουμε τα εμπόδια, να περνούμε μέσα από τους τοίχους των αντιστάσεων. Πάντα υπάρχουν αντιστάσεις σε κάτι που κάνουμε και στην καθημερινότητά μας. Και οι μεγαλύτερες αντιστάσεις είναι μέσα μας. Μάχεται το καλό και το κακό. Και εκείνο που θα ταΐσουμε περισσότερο, αυτό θα νικήσει. Οπότε αν μάθουμε να δουλεύουμε με τις αξίες ζωής, τότε σημαίνει ταΐζουμε το καλό και οι αξίες ζωής αγαπούν. Μας μαθαίνουν να αγαπούμε, να συγχωρούμε, να ευγνωμονούμε, να τολμούμε, να νιώθουμε ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Να υπάρχει ισότητα, να υπάρχει ελευθερία στις άλλες αξίες και τόσες άλλες αξίες που ο άνθρωπος έχει για να μπορεί να τις απλώνει γύρω του, πρέπει να τις απλώνει γύρω του, πρέπει να τις έχει πρώτα στην καρδιά του. Αυτό πρέπει να προσπαθεί ο άνθρωπος, να τολμά να είναι άνθρωπος. Έτσι ο Δημοσπόλιος Χρυσοχούς και η Διεθνής Εταιρεία Λινολογοτεχνών συνδιοργανώνουν αυτό το διαγωνισμό και τη δράση με βασικούς οργανωτές εμένα και την κυρία Μπατάλια. Τίποτα δεν δορίζεται. Ώρες δουλειάς και εμπόδια ξεπερνούνται με τη θέληση της εσωτερικής ειρήνης και του αληθινού νοήματος αυτού του αγώνα. Θέλω απλά να σας μεταφέρω το εξής. Η καρδιά του κόσμου στηρίζεται σε αυτούς που ανάβουν φάρους στα σκοτάδια τους. Με την καρδιά τους. Εδώ και χρόνο. Δίνω με πάθος ένα ανιδιοτελή αγώνα. Στις 17 του Σεπτέμβρη, λοιπόν, η ώρα 7 μετά μεσημβρία στο θέατρο Φρίνικο. Στις 18 του Σεπτέμβρη, η ώρα 11 π.μ. σας προσκαλούμε στο κέντρο της γης, στο κέντρο της γης, σε μια δράση με μια πανδεσία τεχνών και τίτλο αναβίωση της Ολυμπιακής Εκιχηρίας. Θα πραγματοποιήσουμε την πολιτιστική Ολυμπιάδα της με τη γλώσσα της πλαίσης, του χορού, του θεάτρου, μουσική, του πολιτισμού, να μεταλαμβανεύσουμε το πνεύμα, να υποστηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της πρόοδης των Ολυμπιακών αξιών, της ειρήνης, της φιλίας και τόσων άλλων. Έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο θέλουμε στον κόσμο, αν θέλει να το ηχογράψει. Έχω γράψει όπως έχω γράψει και τον ύμνο της Κυπρίας, τον οποίο στους Δελφούς έρθει ο Μεσημέρης, ο Δημήτρης Μεσημέρης, Μεσημέρης της Κύπρου. Είναι ένα εξαίρετο παιδί με ανθρωπιά και αξίες. Είμαι τυχερή στον δρόμο μου, εμφανίστηκε στον δρόμο μου και αγκάλιασε την ιδέα μου και θα είναι μαζί μας. Τυχερή είναι η Κύπρος που τον έχει σαν τραγουδιστή. Μακάρι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι σαν το μεσημέρι μας. Θα σας διαβάσω το ψήφισμα που έχω γράψει. Θέλοντας να μεταλαμβανεύσουμε το φως του πνεύματος για την ειρήνη, θα υπογράψουμε το ψήφισμα σαν ένδειξη απόφαση. Να δουλέψουμε πρώτα με τον εαυτό μας και ύστερα με την αλλαγή του κόσμου μας. Για το καλό. Εκείνο το καλό που προϋποθέτει τη σωστή ερμηνεία των Ολυμπιακών πανανθρώπινων αξιών και την εφαρμογή τους. Έχουμε όλοι μέσα μας το καλό και το κακό που είχα αναφέρει και προηγουμένως. Είναι η απόφαση μας. Ποιο θα ταΐσει να δυναμώσει. Για να δυναμώσει. Η ειρήνη, η ελευθερία, η προσφορά, η συνεργασία, ο σεβασμός, η δικαιοσύνη,
η ολότητα, η απλότητα, η υπεργεσία, η αγνότητα, η αγάπη και τόσες άλλες αξίες και τόσες άλλες μπορούν να εφαρμοστούν, μπορούν να εφαρμοστούν αφού διδαχτούν. Σκοπός μας θα είναι να επιλέγουμε, θα είναι να επιλέγουμε τη συμπεριφορά μας μέσα από τις αποφάσεις και τις δράσεις μας. Δηλώνουμε πως δεν θέλουμε να ζούμε σε μια κοινωνία αποξένωσης, αποδιοργάνωσης, αποδιοργάνωσης, αποστασιοποίησης, φοβίες και ανασφάλειας, βία, εσωτερικών και εξωτερικών συντρούσεων, παραβατικότητας, παραβατικότητας, ρατσισμού, φοβίας και τόσον άλλο. Γεννηθήκαμε και θα γεννήσουμε και θα γεννήσουμε το αύριο. Θέλουμε να επικεντρωθούμε για να μην χρειάζεται η καταστολή από τα ατομικά και από τα ατομικά και κοινωνικά προβλήματα της κάθε εποχής. Εκείνο που κατευθύνει τις σκέψεις και τις συναισθήματα και τις συμπεριφορές μας είναι οι αξίες, αποτελούν την ταυτότητα και την προσωπικότητά μας. Συναισθηματική ηθική, αμυντική μας θωράκιση είναι ως παράγοντας για την αποκάλυψη της εσωτερικής ειρήνης. Πανανθρώπινες αξίες, πανανθρώπινες αγκάζοεις πηγάζουν από το Ολυμπιακό Πνεύμα, βοηθούν να ταξιδέψουμε μέσα στον δρόμο της αυτογνωσίας και της αυτοανάπτυξης. Η ανάπτυξη, μια καλή σχέση με τον εαυτό μας, αγάπη, αγάπης, εκτίμησης, βοηθά στην καλύτερη σχέση με τον κόσμο και τη ζωή. Τον κόσμο και τη ζωή. Θέλουμε ειρήνη με τον εαυτό μας και τους γύρω. Σημασία της ιερής Ολυμπιακής Εκκλησίας θεωρούμε πως έχει μεγάλη σκληρότητα για την ενεργοποίηση της ευθύνης του καθενός μας να είναι τονιρός, να δουλεύει για την εσωτερική ειρήνη. Δίνοντας το παράδειγμα, ειρήνη είναι ο δρόμος των θετικών συναισθημάτων και της αγάπης των πάντων. Υποσχόμαστε πως θα προσπαθήσουμε και φεύγοντας για το αιώνιο ταξίδι να νιώθουμε πως βάλαμε ένα λιθαράκι για το καλό κόσμο μας για το καλό. Σήμερα, εδώ στους υπογράφουμε αυτό το ψήφισμα. Θα το υπογράψουμε αυτό το ψήφισμα. Και θα ευχηθούμε να αποτελέσει ένα συμβόλαιο εσωτερικής για την ειρήνη. Να επιτρέπει στους ανθρώπους να μην βλάπτουν, αλλά και να προσπαθούν να μην βλάπτουν, να μην βλάπτουν, να μην δέχονται την αδικία. Αλλά μην δέχονται την αδικία. Να ξέρετε, Παναγιώτη μου, ότι όλοι λέμε ότι αυτό είναι δίκαιο, και αυτό είναι άδικο. Κατά βάθος, όλοι γνωρίζουμε τι είναι η αδικία. Όμως, εκείνο που κάνει τη διαφορά δεν είναι μόνο να γνωρίζουμε τι είναι η αδικία. Εκείνο που κάνει τη διαφορά είναι να υποστηρίζουμε το δίκαιο. Και υποστηρίζοντας το δίκαιο, δεν σημαίνει λέω ναι, θα έπρεπε να το κάνω έτσι. Αλλά δεν μπορώ να το, κάνω έτσι. Υποστηρίζοντας το δίκαιο, σημαίνει προσπαθώ, και λέω μπορώ, και δεν υποτάσσω, στην κυριαρχία και το θυμό. Ξέρετε γιατί θυμώνουν οι άνθρωποι. Γιατί έχουν εσωτερική ανασφάλεια. Πολύ σωστό. Γιατί σιωπού κάποιοι άλλοι. Γιατί κουράζονται, βρίσκονται σε αντίσταση. Ένα θυμός δημιουργά μια αντίσταση. Είναι πολύ πιο εύκολο να υποχωρήσεις, παρά να πολεμήσεις, ακόμα και για την ειρήνη πρέπει να πολεμήσεις. Αλλά αυτός ο πόλεμος, δεν είναι πόλεμος με λόγια, εχθρότητας. Είναι με λόγια, υποστήριξης του λόγου, του δικαίου, αληθινού, του ανιδιοτελές. Εκείνο που δεν μπορώ στη ζωή μου, είναι να νερώ τον λόγο μου. Αλλά δεν μ' αρέσει,
αλλά δεν μ' αρέσει και οι άλλοι τον λόγο τους. Να νερούν και οι άλλοι τον λόγο τους. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους ανθρώπους. Ούτε τον τρόπο που σκέφτονται. Ούτε τον τρόπο που σκέφτονται. Η δουλειά πρέπει να γίνει με τον εαυτό μας. Η δουλειά πρέπει να γίνει με τον εαυτό μας. Να καταλάβουμε, ότι βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που δεν είναι όλοι ήδη. Υπάρχει μια διαφορετικότητα. Και μέσα σε αυτή τη διαφορετικότητα δεν πρέπει να υπάρχει ανεκτικότητα. Γιατί ανεκτικό σημαίνει. Σιωπό. Σιωπό. Και όποιος φωνάζει πιο δυνατά, γίνεται το δικό του. Κρίμα. Πρέπει να φωνάζω. Μου επιτρέπετε να διακόψω. Ναι. Έλεγε ο πατέρας μου ότι όταν έχεις δίκιο, αλλά πολλές φορές φωνάζεις υπερβολικά για το δίκιο σου, μπορεί και να το χάνεις το δίκιο σου. Μπράβο. Όταν φωνάζεις και όταν συμπεριφέρεσαι, να υποστηρίζεις το δίκαιο σου, και ο ίδιος ο Χριστός είχε θυμός. Αλλά εξαρτάται τι λες και τι κάνεις. Σκοπός δεν είναι να πληγώσεις κανένα. Σκοπός είναι να υποστηρίξεις το δίκαιο για να νιώθεις καθαρή τη συνείδησή σου. Ίσως υποκύψεις την κυριαρχία. Αλλά αν υποκύψεις, ξέρεις μέσα σου για τον λόγο που υποκύψεις. Μπορεί ο άλλος να μην ψάξει ποτέ. Ή μπορεί να μην καταλάβει γιατί υποστηρίζεις το δίκαιο. Σημασία έχει να το κάνεις. Εκείνο που κάνει τη διαφορά. Ναι. Οι τίτλοι, η ηγετική ρόλη είναι πανέμορφο να εισαγγείς. Είναι μια από τις αξίες τις οποίες την αγαπάω πολύ. Γιατί ο ηγέτης διεργά καινούριους ηγέτες. Λέει ποτέ τέλος. Δεν λέει ποτέ. Αυτό που θα πω εγώ θα γίνει. Ανοίγει δρόμους. Και χαίρεται με τη δημιουργία, μοιράζει ευθύνες. Και δεν θέλει να έχει εκείνος τον έλεγχο. Απλά δημιουργεί συνθήκες οι οποίες ο έλεγχος είναι της συνείδησης και του εσωτερικού ψυχισμού. Αυτός είναι ο ηγέτης. Να κάνουμε πάλι μια ελεύθερη συζήτηση για τη δράση του σελφούς. Ναι. Ουσιαστικά είναι αυτό που μου έχετε στείλει, την αφίσα για το διήμερο της πολιτικής Ολυμπιάδας Ειρήνης. Όπου αναγράφονται και οι συμμετέχοντες και οι συνεργάτες σας. Θα σας διαβάσω τον ήρωα της εκεχηρίας τον οποίο έγραψα για αυτόν τον σκοπό. Θα έρθει με κάποια άλλα ραψίδικα τα οποία έχω γραβεί, κάποια θα τραγουδήσει και κάποια θα χορέψουμε. Θα πάρουμε μια ομάδα των χορευτικών στον χώρο του Δράκου, που είναι ο Πανίκος και ο Κυριάκος, οι οποίοι είναι τα παιδιά μου, θα φέρουν μια ομάδα στους ελφούς και θα χορέψουν τραγούδια τα οποία έχω γραφτεί για αυτόν τον σκοπό, για την ειρήνη. Και τον ύμνο της εκεχηρίας θα τον τραγουδήσει ο Μεσημέρης και τους ελεύθερους στίχους θα τους πω εγώ. Άμα θέλετε να σας διαβάσω. Οφείλω να πω ότι αλλά η μουσική του Γιώργου Παπαδόπουλου και θα τραγουδήσει ο Μεσημέρης, ο Δημήτρης Μεσημέρης.
Βουνά ανοίξτε να διαβεί ελεύθερη ματιά, η ελεύθερη ματιά. Ειρήνη σπόρος να γεννεί ελπίδα, ελπίδα. Στην καρδιά. Η εκχυρία να φανεί. Η εκχυρία να φανεί. Να σβήσει. Να σβήσει τη φωτιά. Ειρήνη δέντρο να γεννεί. Δέντρο να γεννεί. Καρπός. Καρπός. Και ομορφιά. Και ομορφιά. Στο πρόσωπο του κόσμου. Στο πρόσωπο του κόσμου ετούτου. Στάζει ο υδρότας. Στάζει ο υδρότας του πολέμου. Ανθίστε δέντρα. Ανθίστε δέντρα. Κυλάει το ριάκι, από την πηγή της ανθρωπιάς. Υπάρχουν άνθρωποι με το δάκρυ τους, που με το δάκρυ τους ποτίζουν ειρήνη, την ειρήνη. Αρχαίο πνεύμα, αρχαίο πνεύμα, κλονάρι το κλονάρι ανθισμένο. Ρίζα της γης και ρίζα της γης και της αυγής μανάσα μυρωμένο. Το φως από τη γη. Ιθάρι είναι με υδρότα. Κόπος είναι και δάκρυα, είναι και δάκρυα στη σκοτεινιά σταχνώτα. Φόβος παντού και πανικός. Φόβος παντού και πανικός. Ανοίξτε τα παράθυρα, ανοίξτε τα παράθυρα της σκέψης. Ο ήλιος στάζει από τις αποφάσεις μας. Η μέρα. Θα φανεί στεφανωμένη με λίγα κλόνια γριελιάς, λεμοναθούς και μύρο αξιών. Αυτός είναι ο ύμνος. Τελειώρησα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν και βοηθούν για να γίνει αυτή η πανδεσία τεχνών για την ειρήνη. Πάντα ακούγεται ο ρυθμός από τα μάτια τους, όσων δυσπίθαν πίστεψαν και προσπάθησαν. Τι είμαστε. Μέσα στους όρους του παρόντος μας. Ψάχνουμε ένα νόημα να κρατηθούμε. Πολεμούμε με τον εαυτό μας. Πολεμούμε με τον εαυτό μας και το διπλανό μας. Κυνηγώντας την επιφάνεια. Μιλούμε για ένα πλαίσιο ελευθερίας. Είναι γεμάτο με σκλαβιά. Ο κάθε πόλεμος δημιουργεί μια σκλαβιά και μας κλέβει τη χαρά. Οι κακές συνεργασίες δεν γεμίζουν με τα νοήματα που τους αξίζουν. Εκείνο που δεν πρέπει να μας κλέβουν, οι αντιστάσεις είναι τα οράματα. Να βγαίνουμε πιο ανθεκτικοί μέσα από τα δύσκολα. Να μπορούμε να συγχωρούμε. Να αγαπούμε και να ευγνωμονούμε. Είμαστε και σε θέση. Υπερασπιζόμαστε το δίκαιο. Κρίμα για τη δόξα και την κυριαρχία. Καταπατάτε η αλήθεια. Οι αξίες ζωής και τα θετικά συναισθήματα. Θα πετάξω τα παπούτσια, μου να περπατήσω ξυπόλυτη στην αχτή. Τον θέλω και μπορώ. Τον είμαι και δρώ. Και όταν θα γίνω μουσκεμα μιας λέξης της καρδιάς μου, θα συνεχίσω ακόμα να ποτίζω τις νέες γενιές με παραθρόπινες αξίες ζωής, θέλοντας να νιώσω ότι προσπάθησα. Μέσα στους αιώνες, ο πόλεμος και η ειρήνη συναντιούνται. Είναι και οι δυο μέσα μας και γύρω μας. Ο χορός της απόφασης, να ζούμε μας ταξιδεύει μέσα στην εκφραστική χαρά. Βρισκόμαστε σε άγρια για τους καρπούς της ειρήνης. Χοροπηδούμε άτσαλα, πατούμε τα ίδια μας τα πόδια. Με άφραστη σιωπή. Ειρήνη είναι τολμηρή. Ειλικρινές μοίρασμα. Τέλειας. Ανιδιοτέλειας. Ειρήνη μιλά. Το δίκαιο υποστηρίζει. Δεν υποτάσσεται στον εγωκεντρισμό. Καθημερινό χειριστικό τρόπο συμπεριφοράς κάποιων ανθρώπων που έμαθαν να γλιστράνε στην επιφάνεια αποκτώντας τίτλους, κλέβοντας τους αγώνες κάποιων άλλων που δεν τους αποζητούν, αλλά τους δικαιούνται. Αγαπώ πολύ την Ελλάδα. Και θέλησα να αφήσω τα όνειρά μου να πληθούν και σε κάθε γωνιά της μάνας γης. Θέλω να σας δηλώσω αδέρφια πως δεν θα παραιτηθώ. Και θα συνεχίσω να δουλεύω για την ειρήνη. Και ας διαπιστώνω πως κοίτεται πληγωμένη μέσα στα μάτια μας.
Ευχαριστώ για όλα και όλους το όραμά μου, που στηρίζουν το όραμά μου για την ειρήνη. Θέλω να σας αναποθέσω το πρόγραμμα. Θα κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση, Παναγιώτη μου. Την πρώτη μέρα θα γίνει παρουσίαση τεχνών και επαγγελία των δύο πρώτων ποιημάτων στα αγγλικά και ελληνικά. Επίσης η παρουσίαση και μονόπραχτου και μονολόγου επιμέλεια θεατρικής παρουσίασης Βασίλη Τραϊφόρου. Θα συμμετάσχουν μαζί μας. Θα παρουσιάζουν η Βίκη Τσιανίκα, εκφωνήτρια της ΕΡΤ, βραβευμένη δημοσιογράφος, ο Αντώνης Θαλασσέλης, συγγραφέας ποιητής, εκδότης φιλολογικής πρωτοχρονιάς, που πάντα είναι μαζί μας στην δράση για την ειρήνη και μας στηρίζει. Και τις προάλλες που είχα πάει στην Ακρόπολη να διδάξω χορό για την ειρήνη, με βοήθησε πάρα πολύ και τον ευχαριστώ. Θα έχουμε ένα άναμα της φλόγας από τον Πάρικα Σιβελό, τον οικουμενικό πρεσβευτή του πνεύματος και των τεχνών, παγκόσμιο πρεσβευτή ειρήνης. Έχουμε χορούς από τη σχολή χορού Δράγμενος, με χορηδασκάλους των Πανίκων και Κυριάκων Λοΐζων. Θα ταξιδέψουν από Κύπρο για να τιμήσουν τον αγώνα μου και την ειρήνη. Σας έχω πει ότι τους στίχους τραγουδάει η Αθήνα Τρίφωνος, έχουμε χορούς από την Ένωση Αγίων Δύο Νέας Μύρνης, Αγίου Δημητρίου, Παλαιού Φαλήρου, η Μαύρη Θάλασσα, πρόεδρος Ιράνια Χρυσοχοϊδού, χοροδιδάσκαλος ο Παναγιώτης Μιστακόπουλος, στη Λύρα ο Γιώργος Ζήνησας και στον Ταούλη ο Βασίλης Κόκλας. Εδώ πρέπει να κάνω μια στάση για να ευχαριστήσω πολύ τη Ράνια. Η Ράνια δεν είναι απλά μια φίλη τώρα πια. Είναι αδερφή. Είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος, πολύ δραστήριος. Είμαι πολύ χαρούμενη που τη συνάντησα. Πρώτα τη συνάντησα στο δρόμο. Και μετά μια στάση στην καρδιά μου. Το ίδιο εκτιμώ και τον άντρα Κανάκη, το Γιώργο Κανάκη, ο οποίος είναι ποιητής. Εξίσου εξαίρετος άνθρωπος. Έχουμε χορούς από το Σύλλογο Κριτών Αγίου με χοροδιδάσκαλο τον Γιώργο Φραγκάκη και τον πρόεδρο Στέλιο Μαλάκη. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δελφών, Εύα Σικελιανού, πρόεδρο την κυρία Λιάπη Παγώνα και χοροδιδασκάλα την κυρία Χαρά Μιχαηλίδου, από το Σύλλογο Φίλων Φως στον πολιτισμό της Αρχαίας που έχει την έδρα του στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας του Δήμου Δελφών και με πρόεδρο τον Παναγιώτη Αγαπητό. Χοροδιδάσκαλος είναι η Ζέφη Μιχαηλίδη. Θα χορέψουν με τη χορευτική ομάδα της Αγίας Ευθυμίας. Έχουμε στο μουσικό μέρος το τραγούδι «Το φάσμα είναι προσφορά στα παιδιά με αυτισμό». Από τρεις φίλους, τον Ιάννη Ζορμπαλά, Μάγκη Τσιγάντες και Μανώλη Μάντσο. Έχουμε την Δέσποινα Τσολάκη τραγούδι. Θα έχουμε μουσική από Μεσαντούρι, από Μη Τανχαμασεπρά και Οδυσσέα Μαυρομάτη στην κιθάρα. Θα κλείσουμε την Ολυμπιάδα με ένα καλαματιανό, θα ενώσουμε τα καρδιές μας και να δώσουμε μνήματα ενότητας και αδερφοσύνης. Αυτό θα είναι την πρώτη μέρα. Την δεύτερη μέρα. Όλες τις πρώτες μέρες,
Αυτό είναι τη πρώτη μέρα. Αυτό είναι τη πρώτη μέρα. Την δεύτερη μέρα, την δεύτερη μέρα τη βραβεύουμε τη βραβεύση στο ποιμάτο, μονόπραχτο, μονόπραχτον. Τα μονόπραχτα που κέρδισαν, τα μονόπραχτα που κέρδισαν το πρώτο βραβείο θα παιχτούν σε θεατρική παράσταση. Σε θεατρική μέρα, τα αναφέρει την πρώτη μέρα. Τα είχα αναφέρει νομίζω. Ναι, ναι. Τη δεύτερη μέρα θα έχουμε απαγγελίες ποιημάτων για την ειρήνη, τις βραβεύσεις, μονολόγου, μονόπραχτου, ζωγραφικής, ζωγραφικής, ποιησης, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Επίσης, ενδιάμεσα θα έχουμε μουσική παρουσίαση με το σατούρι, την λύρα, την κριτική και το λαούτ. Αυτά. Τώρα μπορούμε να κάνουμε και μια ελεύθερη συζήτηση. Ορίστε. Πλούσιο, λέω. Ορίστε. Πλούσιο, ναι. Πλούσιο, ναι. Είναι διήμερο. Δεύτερη μέρα θα είναι πρωί. Και την πρώτη μέρα θα είναι γιορτά 7 μετά μεσημβρί. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα. Το χρώμα του φωτός της ειρήνης και δεν χωρεί εγωκεντρισμούς και αντιπαλότητες. Η εσωτερική ειρήνη είναι ο βοσμός της αλλαγής του κόσμου μας. Ελάτε όλοι μαζί να φυτέψουμε τα αγριολούλουδα της καρδιάς μας για να αρτήσει ο κήπος με το χαμόγελό μας. Θέλω να σας δηλώσω ότι θα συνεχίσω να δουλεύω για το θέλημα του Θεού, με το θέλημα του Θεού, με όποιο τρόπο αυτός θελήσει. Αυτά, Κωνσταντίνο μου. Παραγιώτη μου, Κωνσταντίνο είναι το επίθετο. Μπορείς να με ρωτήσεις οτιδήποτε άλλο θέλεις να σου πω. Θα πάω λίγο πίσω στο ψήφισμα. Μιλήσατε για αξίες. Και αναφέρατε κιόλας αξίες. Θέλω να ρωτήσω στην καθημερινότητά μας που ακούμε τόσα γεγονότα και αντί να προβάλλονται οι αξίες ή να μαθαίνουν στα σχολιά και αυτό είναι και απορία μου κατά πόσο μαθαίνουμε τους νέους και τα παιδιά για αυτές τις αξίες γιατί στην αρχαιότητα επήγαινε ο γονέας στον δάσκαλο, ας το πούμε σήμερα δάσκαλο, και του λέγε «Κάν τον άνθρωπο». Δίδασε αγωγή και μετά αξιό. Γνώσεις. Αξιό. Αγωγή και μετά γνώσεις. Τώρα το μόνο που μεταφέρουμε είναι γνώσεις πολύ κωδικοποιημένες και έχουμε, όσο μπορούμε σιγά σιγά και τις λιγοστεύουμε και πολύ και στοχευμένες σε όλα τα επίπεδα. Απευθύνουμε και όλες και στην εκπαιδευτικό, γιατί το ζείτε κιόλας. Λοιπόν, αυτό το θέμα με απασχολεί. Αυτό το θέμα με απασχολεί. Γι' αυτό και έχω γράψει το βιβλίο «Εκπαίδευση και εσωτερική ειρήνη» με σκοπό να προωθήσω τις αξίες ζωής μέσα στα σχολεία. Έκανα ένα σχέδιο πώς μελέτης, πώς θα λειτουργήσουν οι αξίες ζωής μέσα στα σχολεία και με ποιον τρόπο. Και έχω υποβάλει ένα αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας, Μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης για να εφαρμοστεί μέσα στα σχολεία σαν βιωματικό μάθημα έτσι ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να βιώσουν τις αξίες και να μπορούν να τις μάθουν. Έχει σημασία να γνωρίζω την αξία που έχουν οι αξίες αλλά όχι την αξία και την έννοια. Είμαι εκπαιδεύτρια αξιών, όπως σας έχω πει. Για χρόνια κάνω σεμινάρια. Όταν ρωτήσω, έκανα σε όλα τα επίπεδα. Έκανα σε όλα τα επίπεδα. Προδημοτική, μέχρι γονείς εκπαιδευτικούς. Τώρα με την πανδημία, είχε λίγο σταματήσει. Αλλά τώρα φαίνεται ότι μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε. Μέσα στα Χριστούγεννα θα κάνω έναν σεμινάριο αξιών με θέμα την εσωτερική ειρήνη και την εφαρμογή της στην καθημερινότητα. Πολύ σημαντικό. Ναι.
επίσης και επίσης έχουμε και διδασκαλία χώρους σε έφηβους, σε έφηβους και να μπορέσουν την ειρηνή και να μπορέσουν λευκά ρούχα να ρωτηθούν τι άραγε σημαίνει και να ξεκινήσουμε πάλι να κάνουμε τα σεμινάρια. Μου είχε απαντήσει ο Υπουργός Παιδείας και το έχει δει και θετικά. Ναι, και το έχει δει και θετικά. Εύχομαι και παρακαλώ, εύχομαι και παρακαλώ να με λάβουν σοβαρά υπόψη. Το βήμα αυτό να ευωθεί η πρόταση και να έχει αποτέλεσμα. Ναι, να έχει αποτέλεσμα. Να έχει αποτέλεσμα. Είμαι υπεύθυνο άτομο. Είμαι υπεύθυνο άτομο. Μπορώ να οργανώσω αυτό που οραματίστηκα. Αυτό που οραματίστηκα. Και να εκπαιδεύσω άτομα τα οποία θέλουν και μπορούν να το εφαρμόσουν. Να το εφαρμόσουν. Και αυτό θα είναι μια αρχή. Αυτό θα είναι μια αρχή. Να εκπαιδεύουμε ανθρώπους όπως έχεις πει, Παναγιώτη. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε. Έλεγε κάποιος, πρώτα λέει, αν καταφέρουμε να αλλάξουμε εμάς, μετά θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε έναν και άλλον έναν, πάει πολλαπλά αυτό. Είναι σαν τη μαθηματική πρόοδο. Έτσι αλλάζει τον κόσμο. Πρώτα αλλάζει τον εαυτό σου για να μπορέσει να βοηθήσει άλλους. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Για να αλλάξει τον εαυτό σου, πρέπει να αλλάξει τον εαυτό σου, πρέπει να αλλάξει τις συνήθειες σου. Για να βγεις από τη βολικότητά σου. Όταν λέω αλλάζοντας τις συνήθειες σου, τον τρόπο που ζεις, να επαναλαμβάνεις διαφορετικά πράγματα. Να συζητάς με τον εαυτό σου. Να κάνεις αφού τελειώσει η μέρα σου, να αναλογίζεσαι τι βίωσες, τι θέλεις να δώσεις. Η έννοια της ειρήνης είναι τόσο να την ονομάσω γλυκιά και βαθιά. Καλύπτει όλες τις άλλες αξίες. Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία πολυπλοκότητας και γρήγορης ταχύτητας. Τρέχουμε. Και έχουμε ξεχάσει να σιωπούμε για να προσευχηθούμε. Έχουμε ξεχάσει να σκεφτόμαστε πριν να μιλούμε. Έχουμε ξεχάσει να βάζουμε προτεραιότητες στη ζωή μας και να έχουμε οράματα. Έχουμε ξεχάσει να λέμε ευχαριστώ για αυτά που πήραμε. Ευγνωμονούμε. Και το χειρότερο, χαλάμε τη στιγμή μας με το να σκεφτόμαστε αυτά που έγιναν στο χθες ή αυτά που θα γίνουν στο αύριο. Δηλαδή, έχουμε ξεχάσει στο εδώ και τώρα, με ανιδιοτέλεια. Αυτό, Παναγιώτη, να πω ευχαριστώ που με κάλεσες στην εκπομπή και μιλάω μαζί σου. Αυτό βιώνω τώρα. Είναι στο εδώ και τώρα. Για την εκπομπή μας και για τους φίλους ακροατές που έχουν τη δυνατότητα μέσω της εκπομπής και αργότερα, γιατί η εκπομπή βιντεοσκοπείται και ανεβαίνει στο YouTube, να την παρακολουθήσουν όσοι δεν την παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Δίνουμε τη δυνατότητα, το βήμα, να ακούσουν κάποια πράγματα που εγώ θα πω πολύ απλά όσο μιλάς. Σκέφτομαι κάποιους, τι είπε τώρα, αξίες, ειρήνη, κάπου, δηλαδή, πολύ σωστά ανέφερες με την ταχύτητα που τρέχουμε πιο μπροστά και κυνηγάμε τη σκιά μας, ξεχνάμε απλά ή αυτονόητα πράγματα ή πράγματα που θα έπρεπε να έχουμε σαν προτεραιότητα. Στόχους, αξίες,
απολογισμό, ευγνωμοσύνη της ύπαρξής μας. Και συγχώρεση. Και συγχώρεση, γιατί όταν δεν συγχωράμε, γιατί όταν δεν συγχωράμε το βάρος το κουβαλάμε εμείς, και αυτό το βάρος μεταποιείται σε ένταση του παρόντος μας. Πολύ σωστά. Ναι. Το χειρότερο όμως είναι να ξεχνάμε να είμαστε άνθρωποι. Και οι αξίες ζωής είναι που δημιουργούν την ανθρωπιά. Αλλά δημιουργούν και τα θετικά συναισθήματα. Γιατί όταν αγαπάς, χαίρεσαι. Όταν προσφέρει, βλέπεις τον άλλο να ευχαριστιέσαι. Είναι θετικά συναισθήματα αυτά. Όταν νιώθεις ειρήνη, προσπαθείς να μην πολεμάς. Και όταν λέω πολεμάς, να μην φέρνεις τον πόλεμο στην καθημερινότητά σου. Γιατί από την καθημερινότητα ξεκινούν οι εγωκεντρισμοί. Και να γεννηθεί ένα παιδί το οποίο θα του ποτίζει το εγώ του και αύριο φτάσει σε μια ηγετική θέση. Να μην το πω ηγετική, μια καρέκλα. Γιατί η λέξη ηγεσία έχουμε πει ότι είναι μεγάλη αξία. Σε μια καρέκλα να φτάσει ένα παιδί το οποίο δεν έχει μάθει τι σημαίνει δικαιοσύνη. Τι σημαίνει δικαιοσύνη. Τι σημαίνει ισότητα. Τι σημαίνει σεβασμός. Και ο σεβασμός όχι μόνο προς τον άνθρωπο. Στη φύση που την καταστρέφουμε. Σε κάθε οντότητα. Και όχι μόνο ζωντανή και ηλική. Σεβασμός. Αλλά να μην γίνεται κυρίαρχο το υλικό. Να μην πάβει όμως να έχει και την αξία. Γιατί αν δεν είχα εγώ ένα στυλό, δεν θα έγραφα. Αν δεν είχα ένα χαρτί, δεν θα αποτύπωνα τις σκέψεις μου. Την αξία που αρμόζεις στο κάθε τι. Την αξία δεν τη δίνει το υλικό. Την δίνει ο άνθρωπος με τις στάσεις του και τις αξίες του. Τώρα, συγγνώμη, θα την κάνω ερώτηση. Ξέρω αν ήταν παλιότερα και καλύτερα, αλλά κάτι μας έμεινε, εμείς λίγο μεγαλύτεροι από αυτά που αναφέρεις. Είτε οι γονείς μας, είτε η οικογένεια που υπήρχε, η οικογένεια, ο θεσμός της οικογένειας, είτε το σχολείο, είτε είχαν τη διάθεση οι παλιότεροι συναδελφοί σου. Το λέω με λίγο παράπονο, θα έλεγα, ότι ποιο του συναντάμε τόσο αυτή την εποχή και μέσα στην οικογένεια και μέσα στα σχολιά και μέσα στα πανεπιστήμια. Έχει αλλάξει ο τρόπος σκέψης. Είναι αυτή η ταχύτητα που ανέφερες πριν που μας έχει αλλάξει και τον τρόπο ζωής και η καθημερινότητα που έχουμε ξεχάσει αυτές τις βασικές, κάποιες βασικές αξίες. Θα το θέσω αλλιώς. Για να ελευθερωθεί το υποσυνείδητό μας από την άρνηση και τη βία, χρειάζεται κάποια συστατικά. Ένα από αυτό είναι η προσευχή. Όταν ο άνθρωπος πιστέψει μόνο στον εαυτό του και δεν αντιληφθεί ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια δύναμη που τον κρατά από το χέρι και να προχωρά, τότε ο αυτός γίνεται εγώ. Δεν είναι ταπεινός. Έχουν γράψει πολύ για αγάπη. Αλλά τι γίνεται στην πορεία.
Πρέπει να αγαπούμε και τον εαυτό μας. Να αγαπούμε και τον εαυτό μας. Να είμαστε ταπεινοί. Αλλά θα κάνω μια ένσταση. Στα μικρά παιδιά κάποιος πρέπει να τους τα πει. Κάποιος πρέπει να τους τα μάθει. Αν αυτός που πάει να τους μάθει έχει κακό πρότυπο, θα συνεχίσει αυτό το πρότυπο και στις επόμενες και στις επόμενες γενιές. Και αυτό γίνεται. Έναν αγοράκι σε απειλίγες μέρες. Τα παιδιά δεν τολμούν να πούν την αλήθεια τους μένει και δεν αναπτύσσεται. Όταν είναι πρέπει να μάθουν να τολμούν. Για να μάθουν να τολμούν πρέπει κάποιος να φωνάζει, να τους ακούει χωρίς να τους φωνάζει. Εγώ ακούω πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύω καμιά φορά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται 13χρονο παιδί να μην μπορεί να μιλήσει. Δεν γίνεται. Θέλουν εκπαίδευση πρώτα οι γονείς. Και μετά εκπαιδευτική και μετά εκπαιδευτική και μετά τα παιδιά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να είσαι ο γονιός δίνοντας το παιδί σου και να μην το καθυλώνεις, να μην το ταπελώνεις, να μην του μεταφέρεις τις δικές σου πεπιθήσεις. Είναι πολλά που χτίζουν έναν άνθρωπο. Είναι πολύ βασικό να του δίνεις επιλογές. Πολύ σημαντικό σου είναι να έχεις επιλογές. Γενικά. Να του δίνεις επιλογές. Πάντα έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις. Ακόμα και μέσα στα πολύ δύσκολα, Δηλαδή για μια αξία, για το ιδανικό της αλήθειας, Μπορεί να δουλεύεις μια ζωή, για να φτάσεις κάπου. Και να αφήσεις εκείνον τον κάπου που ήταν όλη σου η ζωή. Για να είσαι σωστός. Άρα πάντα έχεις την επιλογή. Να έχεις μόνο ένα κομμάτι ψωμί και να το μοιράσεις με τον διπλανό σου. Ο θείος μου όταν ήταν μέσα σε ένα κελί με τον αδερφό μου. Είχε την επιλογή να φάει το κομμάτι το ξεροκόμμα μέσα στο κελί που ήταν με τον αδερφό μου. Τα άδανα στην Τουρκία. Και όμως δεν το έφερε. Το μοιράστηκε. Πάντα έχουμε επιλογή όπου και να βρισκόμαστε. Και στα μικρά και στα μεγάλα. Αλλά όλα είναι τόσο μικρά και τόσο μεγάλα. Γιατί ο σεβασμός τα κάνει όλα. Και έχουν την ίδια αξία. Δεν μπορώ να υποτιμήσω έναν τριαντάφυλλο μπροστά σε μια μαργαρίτα. Δεν μπορώ να υποτιμήσω ένα μαύρο παιδάκι μπροστά σε έναν άσπρο. Δεν μπορώ να υποτιμήσω κάποιον βοσκό μπροστά σε έναν πρωθυπουργό. Όχι. Όλα έχουν την αξία τους με βάση τον χαρακτήρα τους. Γιατί εκείνος που έχει αξίες και σε κάνει να νιώθεις χαρούμενος μπορεί να είναι ένας που δεν πήγε ποτέ σχολείο και να είναι άξιος και να σε κάνει να χαμογελάς, να σου προσφέρει, να σε κοιτά. Ο μπαμπάς μου έλεγε να κάνεις ό,τι θέλεις κόρη, αλλά να μην βλάπτεις κανένα. Και όπου και να ήταν, όταν πήγαινα, που είχαν μεγαλώσει, σκούπιζε τα χείλη του για να τον φιλείς. Και είχε στον κόρφο του ματσικόριδα.
Ματσικόριδα. Τα ματσικόριδα. Ξέρεις τι είναι τα ματσικόριδα. Γκρίτα λένε μανουσάκια. Γκρίτα λένε μανουσάκια. Αυτά είναι τα μεγάλα. Αυτά είναι τα μεγάλα. Δεν απορρίπτω. Δεν απορρίπτω. Όλα τα άλλα φτάνει όλα να τα άλλα φτάνει να έχουν την ίδια συναισθηματική αξία. Αυτό που κάνουμε τώρα στους δελφούς. Αυτό που κάνουμε τώρα στους δελφούς είναι κάτι μεγάλο, εμπλέξαμε κόσμο, μεγάλο, εμπλέξαμε από παντού. Παντού. Είναι διεθνές. Από παντού. Είναι διεθνές. Είναι υπέροχο. Για να έχει την αξία για να έχει την αξία πρέπει να δώσουμε χαρά σε όλους. Πρέπει να δώσουμε χαρά σε όλους. Και την ίδια αξία σε όλους. Και την ίδια αξία σε όλους. Θα ρωτήσω κάτι εντελώς πρακτικό. Θα έχετε τη δυνατότητα να θα βιντεοσκοπηθεί αυτό? Ναι. Ναι. Θα βιντεοσκοπηθεί. Θα βιντεοσκοπηθεί. Πάρα πολύ. Γιατί καλώς ή κακώς η εικόνα είναι χίλιες λέξεις καταγραφή, ας πούμε. Πολύ καλά, Παναγιώτη μου. Πολύ καλά, Παναγιώτη μου. Εγώ θα έλεγα να επαναλάβουμε ξανά για τι είναι στις 21 Σεπτεμβρίου πρώτα. 21 του Σεπτέμβρη είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης. Και κάθε χρόνο κάτι, οραματίζουμε κάτι, εμπλέκοντας φορείς. Για να κάνω μια δράση για την ειρήνη. Ήδη έχω προγραμματίσει τι θα κάνω του χρόνου. Και ξεκίνησα να δουλεύω γι' αυτό. Ενώ όση χρόνο δούλευα και για αυτό που δουλεύουμε τώρα. 17-18 του Σεπτέμβρη στους Δελφούς. Μήνυμα. Μήνυμα. Προσπαθούμε να βάλουμε την εσωτερική μήνυμα την απλώσουμε μας για να μπορούμε να την απλώσουμε γύρω μας. Ένα χαμόγελο έχει μεγαλύτερη αξία από ένα παλάτι. Και η εσωτερική ειρήνη βοηθά να το απλώνεις έχοντας λίγα. Ή έχοντας πολλά. Και τα πολλά και τα λίγα είναι σχετικά. Πλούσιος ποιος είναι τελικά. Δεν απορρίπτουμε τα πλούτη. Απορρίπτουμε την κακή συμπεριφορά. Όλα είναι υποβοηθητικά. Είναι ο τρόπος που θα τα χρησιμοποιήσεις. Και τι μηνύματα θα αφήσεις. Και ποια θα είναι η συνέχεια. Είναι σκαλοπάτια. Και είναι και η έφυρα. Τα σκαλοπάτια είναι... Το φτιάχνεις. Με σκοπό να βάλει το δεύτερο κάποιος άλλος. Τον γκρεμίζουν άλλοι τρεις. Ξανά το χτίζει ο άλλος. Και άλλοι πέντε το ξαναχαλάνε. Προσπαθείς. Και το γεφύρι είναι να ενωθούν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο είμαστε. Μας γέννησε μια μάνα. Κλάψαμε. Γελάσαμε. Μας κράτησε στην αγκαλιά της. Πολλά θέματα σε πολλά επίπεδα. Αν ξεκινήσουμε έστω λίγο να ακουμπάμε κάθε ένα από αυτά, όλα αυτά ακουμπούν το θέμα μας. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη αν δεν υπάρχει η αδελφοσύνη. Γι' αυτό έθιξα το θέμα της διαφορετικότητας και ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Όλοι. Εγώ θέλω να πω στους φίλους ακροατές της εκπομπής ότι αν δεν έχουν κάτι άλλο να δεν έχουν προγραμματίσει να έρθουν 17 και 18 του Σεπτέμβρη στους Δελφούς να παρακολουθήσουν και να γεμίσουν
από πνευματική, εγώ θα έλεγα, από πνευματικά εφόδια που χρειαζόμαστε μέσα από το λόγο, τη μουσική και το χορό και όχι μόνο, στην πολιτιστική Ολυμπιάδα Ειρήνης. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Θα είμαστε πάλι μαζί για κάποια θέματα, που να αφορούν τον άνθρωπο και τις δράσεις μας. Καλή επιτυχία, είμαι σίγουρος και περιμένω τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης προσπάθειας που ξέρω ότι πραγματικά εντός εκτός εισαγωγικών θα έλεγα έχεις ματώσει για να φτάσει η στιγμή της διοργάνωσης και του αποτελέσματος. Όπως σου είχα πει και πριν, τίποτε δεν χαρίζει. Δουλειά πολύ. Μου έχει πει μια μέρα μια κυρία. Φτάνει κουλ. Παρετήσου. Είναι καλοκαίρι. Ξεκουράσου. Και η μάνα μου λέει, πήγαινε και εσύ για καφέ. Είναι δουλειά. Αλλά είναι απόφαση. Πάντα κάτι χάνεις και κάτι κερδίζεις. Από όλα μαθαίνεις ουσιαστικά. Και από τα δύσκολα μαθαίνεις και από τις αρνητικές συμπεριφορές. Από όλα μαθαίνεις. Είναι ο τρόπος που θα τα δεις και ο τρόπος που θα τα αντιμετωπίσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εκπομπή. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ό,τι καλύτερο σε προσωπικό και σε προσωπικό επίπεδο. Και αγαπητοί ακροατές, είχαμε τη χαρά και την μοίρα έχουμε την κυρία Κυριακή Ιδράκου, όπου μας παρουσίασε για την εκδήλωση που θα λάβει η χώρα 17 και 18 ΝΑΤΟΥ, την Πολιτιστική Ολυμπιάδα Ειρήνης, με αρκετούς συμμετέχοντες. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή είπα κάτι στην αφήσα. Είναι και από άλλα κράτη. Ναι. Θα μπορούσα μια μικρή αναφορά, ποιοι ακόμη από άλλα κράτη συμμετέχουν. Τώρα πρέπει να έχω το ακριβής πρόγραμμα, μπροστά μου, για να σου το πω, Παναγιώτη μου. Ναι, το πρώτο που γράφει τις χώρες που συμμετέχουν. Είναι από διάφορες χώρες και άτομα. Έχουμε ένα στα αγγλικά, προκηρύξαμε κριτιασμό από διάφορες χώρες. Η Πατία μάλιστα δεν χωρίζει. Και όχι μόνο, θα βραβεύσουμε ένα άτομα. Έχει δηλαδή και ένα διεθνή χαρακτήρα. Βέβαια. Μάλιστα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και πάλι, ό,τι καλύτερο και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Να είστε καλά. Την αγάπη καλό. Κάθε καλό.